Καλώς ήρθες στο κανάλι, το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Μείνε διότι θα καταλάβεις τι θέλω να πω για σένα που είσαι καινούριος. Λοιπόν, εδώ από το κανάλι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχω και site στο οποίο και εκεί μπορείς να βρεις δωρεάν υπηρεσίες. Δεν λέω κάτι περισσότερο, μπες, δες, σκάλισέ το. Έχω πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάποιες από αυτές μάλιστα έχουν και αρκετή πλάκα, θα έλεγα. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στην ανάλυση μας. Τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν έναν πολύ όμορφο συνδυασμό αστρολογίας και ταρό. Θα δεις ζώδιο, θα δεις οπωσδήποτε οροσκόπο και θα δεις οπωσδήποτε και τη σελήνη σου. Τι έχω κάνει όμως? Προτού σου πω πώς θα το προχωρήσουμε και θα κάνουμε την ανάλυση, μετά από αυτό το βίντεο, μην χάσεις καθόλου, βρες την ευκαιρία, ψάξ' το, βρες. Είναι λίγα βίντεο πιο πριν. Το σως έρχονται πολύ σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Μπες να το δεις, πραγματικά θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Ο αναστεναγμός ήταν λόγω χαράς, έτσι, ήταν λόγω ανυπομονησίας. Λοιπόν, τι έχω κάνει? Έχω απομονώσει λοιπόν. Έχω πάρει το κάθε ζώδιο. Θα δούμε το ζώδιο. Είπαμε, εσύ θα ελέγξεις ζώδιο, οροσκόπο και σελήνη. Έχω βρει με ένα σύστημα, αρχαίο ελληνικό σύστημα αστρολογίας, τεχνική περισσότερο να το πω πιο καλά, ποια είναι εκείνα τα θετικά, οι θετικές, να το πω έτσι, τα θετικά γεγονότα, ποια είναι τα αρνητικά γεγονότα ανά ζώδιο, ποια είναι η πιο σημαντική όψη πλανήτης, πώς το λένε, μέσα σε οίκο κυρίως. Και θα ρίξουμε και δύο κάρτες και θα κάνουμε και θα είναι αυτός ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Θα σου αποκαλυφθούν λοιπόν αυτά τα σημαντικά γεγονότα, το οποίο όταν συνδυάσεις αυτή την πληροφορία, αυτά που θα σου πω από την ανάλυση, θα πάρεις πολύ πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να σου πω το εξής. Η ανάλυση δεν ισχύει για όλους. Εντάξει. Ισχύει μόνο για αυτούς, τη λέω για το κανάλι μου, έτσι, ισχύει στο κανάλι μου αυτό. Ισχύει μόνο για αυτούς οι οποίοι θα δουν την ανάλυση. Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο. Εντάξει. Οπότε ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Κάνε την εγγραφή διότι αξίζει πραγματικά το κόπο. Θα δεις πολλά πράγματα, πολλές προσεγγίσεις, θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε αυτά τα οποία κάνουμε. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως στην ανάλυση μας. Λοιπόν, και ξεκινάμε με τους κρύους. Ο κρύος λοιπόν, να βάλω εδώ πέρα το ζώδιο, ο κρύος λοιπόν έχει ένα θετικό για το μήνα λοιπόν Ιούνιο, να το ξεκινήσουμε από τον Ιούνιο, να πούμε για τον Ιούνιο συγκεκριμένα, Ιούνιο έχει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει στα επαγγελματικά του αναγνώριση εφόσον, πρόσεξε τι θα σου πω, εφόσον ενισχύσει την αυτοπεποίθησή του και βγει μπροστά. Ναι, δεν είναι όλοι κρύοι. Ναι, παίζει ρόλο, γι' αυτό σας είπα ο οροσκόπος, παίζει ρόλο η σελήνη και άλλα πράγματα, γιατί υπάρχουν και κρύοι οι οποίοι είναι πιο συναισθαλμένοι, πιο αυτό. Υπάρχουν και κρύοι που είναι πιο εκφραστικοί, πιο δυναμικοί κτλ. Όμως ο κρύος σαν συμβολισμός εκφράζει τη δύναμη, την ορμή. Οπότε έχεις αυτή τη δυναμική. Το αρνητικό το οποίο υπάρχει δεν είναι κάτι σημαντικό, το λέω δεν είναι κάτι σημαντικό, θα προσέξεις την υγεία σου και κυρίως τη διατροφή σου. Να κάνεις δηλαδή, ξέρω ότι πολλές φορές όταν είμαστε κουρασμένοι και γυρνάμε κουρασμένοι, όλοι το κάνουν. Θέλουμε να φάμε σουβλάκια, δεν ξέρω και εγώ τι, μια και εμένα το σουβλάκι είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, χρειάζεται να μπει κάποιος, να μπεις εσύ κρύ αυτή την εποχή στον Ιούνιο μέσα, να προσέξεις και τη διατροφή σου, αλλά και την υγεία σου γενικότερα. Τι υπάρχει λοιπόν? Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός σχηματισμός, ο οποίος έχει να κάνει με τον Άρη, τον πλανήτη Άρη, στον 10ο οίκο. Ο Άρης στον 10ο οίκο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ενισχύεται ή μπορεί να ενισχυθεί η φιλοδοξία σου, ή θέλεις κάτι καινούριο να κάνεις, ή θες να αφήσεις το στίγμα σου, να το πω έτσι,
Σου υπόσχεται επαγγελματική επιτυχία, αρκεί όμως να έχεις αυτή την ενέργεια του Άρη. Ο Άρης είναι ο θεός του πολέμου, είναι ο πλανήτης του πολέμου. Τι σημαίνει όμως? Δεν σημαίνει ότι θα πας να κάνεις πόλεμο, σημαίνει ότι θα βγεις πολύ δυναμικά προς τα έξω. Εντάξει. Και πάμε τώρα για τον κρυό. Και δύο κάρτες ταρό. Για να δούμε τι έχουμε να μας πει. Έχει βγει ο Ιεροφάντης. Θα σου εξηγήσω. Έχει βγει επίσης και η Σελήνη. Πολύ σημαντικά. Ιεροφάντης και Σελήνη. Εδώ σχετίζεται με ζώδια του Ταύρου. Εδώ σχετίζεται με το ζώδιο των Ιχθύων. Ο Ιεροφάντης σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις ποιες είναι οι δικές σου οι αξίες και αν αυτές οι αξίες σου είναι ταυτόσιμες με τα επαγγελματικά σου. Δες το αυτό. Επίσης σημαίνει εκπαίδευση, σημαίνει σοφία, σημαίνει και καλοσύνη. Γιατί ο Ιεροφάντης ακριβώς αυτό το ρόλο έχει. Θα είναι βέβαια και αυστηρός, αλλά όμως να βλέπει και με καλοσύνη και τους άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη Σελήνη. Η Σελήνη λοιπόν σημαίνει πρόσεξε τι νομίζεις ότι βλέπεις, διότι καμιά φορά αυτά που βλέπεις δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι μηνύματα από το υποσυνείδητο, το οποίο πολλές φορές όμως φτιάχνει εικόνες οι οποίες δεν είναι πραγματικές. Εντάξει, αυτά θέλω να προσέξεις. Πάμε λοιπόν στο επόμενο ζώδιο. Ταύρος. Για τους Ταύρους λοιπόν, το θετικό το οποίο υπάρχει είναι οικονομικές ενισχύσεις. Μπορεί να προέρθει μέσα από κάποιο ρίσκο, μέσα από κάποια επένδυση, μέσα από κάποια συνεργασία, μέσα ίσως κάποια πληροφορία. Είναι όμως ένας μήνας πολύ θετικός για τα οικονομικά. Ποιο είναι το αρνητικό το οποίο χρειάζεται να προσέξεις όμως, Ταύρε? Είναι οι παρεξηγήσεις με το κοντινό σου περιβάλλον, με την οικογένειά σου, με τους δικούς σου ανθρώπους, όπου εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Και να έρθει και πάρα πολύ έτσι, ναι, να δημιουργηθεί ένταση, πολλά νεύρα και πολλές παρεξηγήσεις και ασυνεννοησία. Μπορεί να είναι με το παιδί σου, μπορεί να είναι με τα αδέρφια, με τα ξαδέρφια, με τους γονείς κτλ. Ο σχηματισμός ο οποίος υπάρχει, που είναι πάρα πολύ καλός. Περιμένω μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι η Αφροδίτη στον δεύτερο οίκο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει λοιπόν εύνοια και σταθερότητα στα οικονομικά. Επαναλαμβάνω, ναι, δεν ισχύει για όλους τους Ταύρους. Εδώ τι λέμε? Εδώ λέμε μέσα από αυτό μέσα από το δικό μου το κανάλι, το μήνυμα είναι ότι υπάρχει το πεδίο, δεν είναι το ίδιο για όλους τους Ταύρους. Είπαμε, βλέπουμε και ζώδιο, βλέπουμε και οροσκόπο και σελήνη. Υπάρχει όμως η προοπτική. Εντάξει. Και εφόσον υπάρχει η προοπτική, μπορεί να γίνει και αληθινό. Μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, σου παρουσιάζεται αυτή η ευκαιρία. Πάμε τώρα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τη δύναμη, βεβαίως. Για να πετύχεις τις αλλαγές, αγαπημένε Ταύρε, και στα οικονομικά, αλλά και γενικά και να λυθεί, αν θέλεις, η παρεξηγήση ή η ασυνεννοησία, χρειάζεται ηρεμία, εσωτερική δύναμη, χρειάζεται η αυτοπεποίθηση, χρειάζεται να έχεις το πάθος και χρειάζεται επίσης να μαζέψεις τα νεύρα σου, να το πω έτσι, και πολλές φορές αυτό το πολεμικό κλίμα που μπορεί να θέλεις να μπεις. Από την άλλη, αυτό το οποίο σου λένε μια κάρτα, ότι ξέρεις κάτι, η ζωή δεν είναι μόνο ευθύνη, δεν είναι μόνο να φέρω χρήματα. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα χρήματα, βέβαια. Δεν είναι μόνο η σταθερότητα. Η ζωή έχει και άλλες προεκτάσεις. Εδώ έχουμε ζώδιο Λέοντα. Εδώ κυρίως έχουμε ζώδιο Καρκίνος, αλλά φυσικά αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους είναι οι κοντινοί σου. Αντί λοιπόν να πλακωθείς και να σου βγει όλη η ένταση, βγείτε έξω, πιείτε ένα κρασάκι, πιείτε μια μπυρίτσα, διασκεδάστε, πείτε βλακίες, πείτε κουτσομπολιά, πείτε ό,τι άσχετο υπάρχει για να χαλαρώσουν τα πράγματα. Αυτό θα ενισχύσει και τη σχέση σου, Ταύρε. Εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε στο επόμενο ζώδιο. Το επόμενο ζώδιο, Δίδυμη.
Το θετικό γεγονός για σένα, δίδυμε, είναι ότι υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες ευκαιρίες, εξαιρετικές ευκαιρίες, οι οποίες μπορεί να σε βοηθήσουν πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και στην επαγγελματική ζωή, με το να κοινωνικοποιηθείς, να βγεις προς τα έξω, να γνωρίσεις και άλλους ανθρώπους. Ναι, μπορεί να είναι απλές κοινωνικές εκδηλώσεις, μπορεί να είναι κάποιο πάρτι, μπορεί να είναι μια συγκέντρωση σε ένα σπίτι. Μην τη χάσεις αυτή την ευκαιρία, διότι φαίνεται ότι κάτι καλό θα βγει από εκεί, ότι κάτι καλό υπάρχει. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε το αρνητικό που χρειάζεται να προσέξεις. Το αρνητικό είναι ότι χρειάζεται να προσέξεις πολύ τον εαυτό σου, διότι νιώθεις ότι έχεις κουραστεί, έχεις καεί, έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή στα νεύρα, πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα στο νευρικό έτσι σύστημα, το οποίο είναι πολύ φορτωμένο αυτή την περίοδο. Αλλά τι σημαντικό όμως έχεις, έχεις το εξής. Έχεις έναν Ερμή στον τρίτο οίκο. Ο Ερμής λοιπόν στον τρίτο οίκο τι σημαίνει? Ο Ερμής στον τρίτο οίκο σημαίνει πολύ καλή επικοινωνία. Σημαίνει επίσης ότι μπορείς να μέσα από τα επικοινωνιακά σου χαρακτηριστικά να φέρεις πολύ θετική, πώς να το πω, πολύ θετικές καταστάσεις, να το πω έτσι. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε, προσέχεις πάρα πολύ την επικοινωνία σου και τυχόν παρεξηγήσεις εδώ ότι πρέπει να μάθεις από τη ζωή, να μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θετικά, είναι και αρνητικά. Και από την άλλη όμως μπορείς να βρεις ισορροπίες, να καταλάβεις ότι όλοι τελικά έχουν, είναι μια διαδικασία στη ζωή, δίνω και παίρνω. Να φύγεις από αυτό το οποίο είναι μια εικόνα παρεξηγήσιμη και να πας λοιπόν στην ισορροπία, κρατάω τις ισορροπίες και κρατάω τις ισορροπίες και, και στα θέματα των σχέσεων, εντάξει. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Πάμε στον καρκίνο. Ο καρκίνος λοιπόν, για αυτή την περίοδο, για τον Ιούνιο, το θετικό που έχει είναι ότι αν προετοιμαζόσουν για κάποιο ταξίδι ή αν σχεδίαζες κάποιο ταξίδι ή αν σχεδίαζες λίγο να κάνεις μια ανάπαυλα, να ξεκουραστείς κάτω. Αυτό είναι το θετικό. Ξεκούραση του σώματος και του πνεύματος. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρω, ναι, θα μου πείτε, μα τι μας λες τώρα, έχουμε δουλειές, έχουμε πράγματα, έχουμε ευθύνες, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά, σκυλιά, δεν ξέρω τι. Ναι, ok. Σκέψου το όμως, διότι όλοι είμαστε κάθε μέρα στην πρίζα, να το πω έτσι. Χρειάζεται λοιπόν μια ανάπαυλα. Χρειάζεται λίγο με κάποιο τρόπο να ξεκουραστείς, έστω μία μέρα. Το αρνητικό που μπορεί να υπάρχει είναι πολύ μεγάλη προσοχή στα οικονομικά. Τι σημαίνει στα οικονομικά? Δεν θα πάρεις ρίσκα, δεν θα επενδύσεις. Άστο για την ώρα στην άκρη, δες το λίγο πιο μετά. Τι σημαντικό έχουμε εδώ, θα σου πω. Η σελήνη σου λοιπόν, και συγκεκριμένα η νέα σελήνη, βρίσκεται κυρίως στο το οποίο θα γίνει στις 9 Ιουνίου και θα γίνει στο ζώδιο σου. Αυτό τι σημαίνει? Θα έχεις λοιπόν μετά τις 9, γι' αυτό σου λέω ξεκουράσου, θα έχεις λοιπόν μετά τις 9 Ιουνίου τη δυνατότητα κάτι να έχεις, κάτι να βάλεις μπροστά, κάτι να ξεκινήσεις το οποίο ήθελες πάρα μα πάρα πολύ. Ή αν δεν το έχεις ξεκινήσει, εσείς που σκέφτεστε, δείτε τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να ξεκινήσετε. Χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται ρίσκο, χρειάζεται να προχωρήσεις, να μην φοβάσαι. Ξεκουράσου, διότι χρειάζεσαι αυτή την περίοδο πολύ ενέργεια. Χρειάζεσαι να είσαι έτοιμος, έτοιμη για να προχωρήσεις, να βγεις προς τα έξω, να πετύχεις πράγματα, να κατακτήσεις που λένε πράγματα. Από την άλλη όμως, έρχεται και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, η ξεκούραση είναι με μια καλή παρέα, να είσαι έτοιμος για τις ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να σου ανοιχτούν και να σε καλέσουν κάπου. Οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια συνεργασία, μπορεί να είναι μια εταιρεία, μπορεί, ξέρω εγώ τι, να είναι ένα σπίτικο, να είναι μια κοινωνική εκδήλωση. Είναι μια καλή περίπτωση για να ενισχυθούν οι σχέσεις γενικά με τους ανθρώπους και εσύ να εξωτερικευτείς ακόμα περισσότερο. 4 μπαστούνι λοιπόν που αφορά και τα ζώδια της φωτιάς.
Και συνεχίζουμε με το ζώδιο του Λέοντα. Λέων λοιπόν, ποιο είναι το θετικό για αυτή την περίοδο για τον Ιούνιο? Ο Ιούνιος λοιπόν σου δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα να είσαι πολύ δημιουργικός και δημιουργική, να κατεβάσεις ιδέες δηλαδή και να βρεις λύσεις σε προβλήματα τα οποία μπορεί να σε, μάλλον σε προβλήματα, να βρεις λύσεις εκεί που σε προβλημάτιζε και λες, ρε παιδί μου, τι θα κάνω τώρα. Το αρνητικό ποιο είναι? Το αρνητικό είναι, πρόσεξε, γενικότερα, στον επαγγελματικό τομέα, με συνεργάτες, με προϊσταμένους, με άλλους, με άνθρωπους που μπορεί εσύ να διοικείς, πρόσεξε, μην φέρεις την παρεξήγηση, τα νεύρα, το σκοτεινό, τη δυσκολία, την έλλειψη, να το πω έτσι, ηγεσίας, αλλά φωτεινής ηγεσίας, μέσα στο χώρο της εργασίας. Ειδικά αν έχεις ομάδες. Πρόσεξε το πάρα πολύ. Τις διαφωνίες. Πρόσεξε τις διαφωνίες. Φυσικά και θα διαφωνήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να πλακωθείς, να το πω έτσι. Τώρα. Ο ήλιος λοιπόν θα βρίσκεται στον 11ο οίκο. Ο 11ος οίκος είναι ένας θαυμάσιος οίκος σχετικά με τις φιλίες και τους ανθρώπους, έτσι, που είναι του κοινωνικού περίγυρου. Με τους ανθρώπους οι οποίοι θα σε βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθείς και θα σου γνωρίσουν και άλλους ανθρώπους. Το μήνυμα για σένα λοιπόν είναι η κρίση, μία κάρτα από τις περίεργες με πλουτόνιες, και με πλουτόνιες ενέργειες, που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, ευκαιρίες υπάρχουν, ευκαιρίες έρχονται. Είσαι έτοιμος, έτοιμη εσύ να τις αρπάξεις? Είσαι έτοιμος, έτοιμη να πάρεις αποφάσεις? Υπάρχει εδώ και το ξαφνικό, δεν είναι με την κακή την έννοια, ότι όπου κάτι ξαφνικά γίνεται, αλλά γίνεται όμως για καλό. Οι ζυμώσεις γίνονται για καλό. Και έχεις βάλει πλώρη για να πας σε καινούργιες ακτές, να πας σε καινούργια πράγματα, να μετακινηθείς, να φύγεις από τα προβλήματα τα οποία βρισκόσουν ή ήσουν και σε είχαν απασχολήσει. Είναι μια κατάλληλη εποχή ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα, να κάνεις ίσως ένα ταξίδι, εντάξει, ή να φτάσεις στον προορισμό τον οποίο θέλεις. Εδώ κυρίως έχουμε ζώδια του αέρα, κυρίως ζώδιο του υδροχώου και πλουτόνιες ενέργειες. Πλούτονας με ζώδια λοιπόν του αέρα έρχεται λοιπόν να ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση και να έρθουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία είναι και λίγο καρμικής φύσεως, εντάξει. Ωραία. Προχωράμε. Ζώδιο Παρθένος. Το θετικό που έχεις εσύ αυτή την περίοδο είναι το σπίτι. Το σπίτι, το σπιτικό, το δικό σου σπίτι, το σπίτι της οικογένειας, εκεί που είσαι, με όλα τα καλούδια που μπορεί να το έχεις φτιάξει εσύ μέσα, είναι η δική σου η ενέργεια μέσα, εσύ το φτιάχνεις, εσύ το φροντίζεις, εσύ το περιποιείσαι. Είναι μια πολύ λοιπόν, πολύ θετικό το γεγονός ότι μπορείς μέσα στο σπίτι σου να το διαμορφώσεις έτσι ώστε να είναι ο χώρος με τον οποίο πραγματικά θα ξεκουράζεσαι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ένα σπίτι 500 που λέει ο λόγος τετραγωνικά. Όσοι το έχετε, σωστά, μια χαρά, okay. Μπορεί να έχεις ένα σπίτι μικρό, αλλά όμως να το φτιάξεις έτσι, να κάνεις λίγες αλλαγές. Δεν λέω να πας να κάνεις ολόκληρο γκρεμίσματα και τέτοια. Λίγα πράγματα οποία μπορούν όμως να αναπτερώσουν την ψυχολογία σου. Εντάξει. Το αρνητικό το οποίο χρειάζεται, το αρνητικό το γεγονός το οποίο πρέπει να προσέξεις είναι θέματα υγείας. Χρειάζεται λοιπόν να διατηρήσεις μια πολύ ισορροπημένη διατροφή. Για το επόμενο διάστημα μιλάμε για τον Ιούνιο, έτσι, όπου εκεί ίσως χρειαστεί και εσύ να ενεργοποιήσεις το ζώδιο που έχεις της Παρθένου, το οποίο είναι και ένα ζώδιο υγείας, είναι και ένα ζώδιο το οποίο ασχολείται με διάφορα πράγματα, με θέματα υγείας, ώστε να φέρεις ισορροπία στη ζωή σου. Ποιο είναι το σημαντικό όμως γεγονός, το οποίο έρχεται να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο για το μήνα λοιπόν Ιούνιο? Ο Δίας λοιπόν θα βρίσκεται στον έκτο οίκο. Ο έκτος οίκος έχει να κάνει με θέματα υγείας. Ο έκτος οίκος έχει να κάνει με το χώρο της καριέρας, με τη δουλειά, έχει να κάνει με τη συνεργασία με άλλους ανθρώπους, που μπορεί να σου φέρει, και επειδή είναι ο Δίας σε αυτόν τον οίκο, μπορεί να σου φέρει
Εντάξει, οπότε έχεις την ευκαιρία λοιπόν στον έκτο οίκο θέματα εργασίας, θέματα υγείας, αυτά να ισορροπήσουν και να έρθουν και κάποιες ευκαιρίες. Είπαμε, τις κυνηγάμε και όλες τις ευκαιρίες, έτσι δεν σημαίνει ότι περιμένουν, δεν σημαίνει ότι αστρολογικά λέει «Α, ωραία, έχεις ευκαιρίες» και εμείς καθόμαστε και λέμε «Περιμένω την ευκαιρία να μου έρθει». Το μυστικό εδώ στην αστρολογία γενικότερα είναι η αλχημία. Δηλαδή σημαίνει ότι η ενέργεια, να το πω έτσι, του σύμπαντος θα ανακατευθεί με τη δικιά μας ενέργεια, θα εκφραστεί μέσα από εμάς, αφού κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, για κάτι λοιπόν εσύ έχεις στεναχωρηθεί, υπάρχει μια απώλεια εδώ, εδώ κυρίως ζώδιο Σκορπιός, αφορά βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού, αισθάνεσαι λοιπόν μια θλίψη, αισθάνεσαι για κάτι το οποίο κλαις, είχες μια απώλεια, έχεις μια απώλεια, νιώθεις μια απογοήτευση, νιώθεις επίσης ότι τα πράγματα ίσως δεν προχωράνε όσο θα ήθελες εσύ, αλλά από την άλλη όμως έχεις και μια αποστολή στη ζωή, έχεις να προχωρήσεις, έχει βγει πολύ συμβατό με το ζώδιό σου. Εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος τι σου λέει στη ζωή καμιά φορά, για να βγούμε από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, ό,τι και να είναι, έτσι, και θέματα υγείας και θέματα επαγγελματικά και θέματα ευκαιριών, να βρω μια νέα ευκαιρία, να ψάξω να κάνω, χρειάζεται μία μέθοδος, χρειάζεται προγραμματισμός, το έχεις αυτό, είσαι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλή σε αυτό, αλλά χρειάζεται υπομονή και φυσικά χρειάζεται να βάλουμε και την στρατηγική μας, να βάλουμε το μυαλό μας, έτσι, γιατί έξω σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να βγαίνουμε όλο συνέχεια αμαχόμενοι με την έννοια θα σας πάρει φαλάκι όλους. Θέλει και διπλωματία, θέλει και τάκτ, θέλει και ψυχολογία και θέλει και να καταλάβουμε τι λέει ο άλλος. Όμως ο υπότης έρχεται να σου πει ότι κάνει υπομονή, βάλε όμως μπροστά και ξεκίνα με το δικό σου το ρυθμό και τότε θα βρεις το δρόμο σου. Και επίσης έχεις την ικανότητα να βγεις από τη στεναχώρια ή από αυτά τα οποία σε στεναχωρούν. Σπατάλησες αρκετό καιρό σε αυτή την κατάσταση. Στο επόμενο. Ζυγός. Ζώδιο ζυγός. Για τους ζυγούς λοιπόν, για το μήνα Ιούνιο, τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν το θετικό είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να εμπαθύνεις πάρα πολύ τις σχέσεις σου γενικά με τους ανθρώπους. Το λέω γενικά και ειδικά με τον καλό σου και την καλή σου. Να βρεις δηλαδή χρόνο, να βρείτε χρόνο, να είστε μαζί, ώστε και επίσης να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα, να κανονίσετε πράγματα. Το αρνητικό είναι η ασφυκτική πίεση. Αισθάνεσαι πάρα πολύ ασφυκτική πίεση στο κομμάτι της εργασίας. Εκεί, ανάλογα με το που βρίσκεται ο καθένας, έχεις μία πολύ... Είναι οι ευθύνες, είναι τα πράγματα που δεν μπορείς να εξορροπήσεις και βρίσκονται σε μία ανισορροπία. Είναι λίγο οι άνθρωποι που προσπαθείς εσύ να ισορροπήσεις οι σχέσεις ώστε λίγο να εξομαλυθούν. Μπορεί να είναι αυτό. Αυτό το οποίο έχεις εσύ αγαπημένο μου, θα σου πω τώρα αμέσως, είναι η τοποθέτησή σου, είναι ένας Κρόνος στον πέμπτο οίκο. Κρόνος στον πέμπτο οίκο πάντα σημαίνει ότι έρχεται λίγο ένας περιορισμός, έτσι. Σου λέει λοιπόν ότι χρειάζεται να χτίσεις, χρειάζεται να έχεις υπευθυνότητα στις σχέσεις, χρειάζεται να έχεις υπευθυνότητα εκεί που βρίσκεσαι, ό,τι και να είναι. Χρειάζεται υπευθυνότητα στις προσωπικές σου σχέσεις. Κάπου λοιπόν έχεις κάποια μαθήματα να πάρεις εσύ για τον Ιούνιο. Έχεις λοιπόν τον Κρόνο ο οποίος σε πιέζει, διότι ο Κρόνος είναι ένας, σαν ενέργεια το λέω, είναι μια πολύ αυστηρή ενέργεια. Έρχεται λοιπόν να σε μάθει πολλά πράγματα. Και μάλλον έρχεται να σε μάθει και το γεγονός να χτίζεις πάνω στις σχέσεις, πάνω σε στέρεο έδαφος. Η Σελήνη, με ζώδιο κυρίως των ιχθύων εδώ που κυβερνάτε, βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού και του καρκίνου και τους ιχθύες και τον καρκίνο και τον σκορπιό, θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, δεν βλέπεις καθαρά αυτή την περίοδο. Ίσως δεν βλέπεις καθαρά τα κίνητρα των ανθρώπων, δεν βλέπεις καθαρά τι αισθάνονται, δεν ξέρεις εσύ τι αισθάνεσαι. Όμως, εδώ έχουμε το έξι μπαστούν.
που σου λέει: «Οκ, δεν ξέρεις. Είναι μια περίοδος λίγο, εντάξει, περίεργη. Όμως κοίταξε να δεις. Έχεις όλη τη δυναμική, πρέπει να βρεις ενέργεια ώστε να προχωρήσεις με αυτοπεποίθηση και να κατακτήσεις με το σπαθί σου που λένε, κυρίως με την ενέργειά σου, αυτά που σου έχει πει ο Κρόνος». Τι σου έχει πει ο Κρόνος λοιπόν? Χτίσε πάνω σε γερές βάσεις. Σκέψου το λιγάκι αυτό. Έχεις μεγάλη εύνοια δηλαδή στο θέμα των σχέσεων. Οι άνθρωποι δηλαδή να σε εμπιστεύονται, να σε ακούνε, να σε δούνε ως έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμπιστοσύνης και δεν τους λέει αρλούπες. Το λέω γενικά, δεν το λέω για σένα, δεν λέω ότι είναι, εντάξει. Σκορπιός. Ο Σκορπιός λοιπόν έχει το εξής. Το θετικό είναι καριέρα. Για τον Ιούνιο παρουσιάζονται κάποιες ευκαιρίες καριέρας, μπορεί να είναι μια νέα δουλειά ή μπορεί μέσα στον επαγγελματικό σου χώρο, με τη φήμη που έχεις κάνει, με τη δουλειά που έχεις ρίξει, να υπάρχει μια αναγνώριση στο επαγγελματικό κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για σένα, Σκορπιέ, και Σκορπίνα, διότι είστε ζώδιο το οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για τα οικονομικά του και ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για τα επαγγελματικά του. Στο αρνητικό, πρόσεξε, πάρα πολύ τα θέματα σχέσεων και κυρίως με την οικογένεια. Διότι εκεί θα υπάρξουν ίσως κάποιες εντάσεις μέσα από διάφορες παρεξηγήσεις. Άλλο είπα, άλλο εννοούσα, άλλο κατάλαβες. Και από εκεί να γίνει μετά πολεμικό το κλίμα. Πραγματικά να γίνει πολεμικό το κλίμα. Αφορά και το έρτερο μίμηση, αφορά και το καλό σου, την καλή σου, αφορά γονείς, αφορά παιδιά, αφορά συγγενείς, αφορά αδέρφια. Πρόσεξε το αρκετά αυτό. Το σημαντικό κομμάτι για εσένα είναι ότι ο Πλούτονας, ένα λεπτό, για εσένα αγαπημένο μου Πλούτονας, θα βρίσκεται στον τέταρτο οίκο. Ο τέταρτος οίκος τι σημαίνει? Τι σημαίνει μάλλον αυτή η τοποθέτηση? Είναι το σπίτι. Είναι μια ενέργεια η οποία σημαίνει την αλλάζω, την τρασφορμάρω, έτσι. Είναι μια ενέργεια η οποία σημαίνει θέλω να αλλάξω τα πράγματα και να έρθει φως. Μεταμόρφωση σημαίνει η ενέργεια του φωτός. Σημαίνει αλλάζω, γιατί ο Πλούτονας έχει σκοτεινά πράγματα. Είναι η αναγέννηση. Ο Πλούτονας έχει συνδεθεί με την αναγέννηση, εντάξει. Οπότε είναι μια σημαντική περίοδος για σένα να αναγεννηθείς και επαγγελματικά, αλλά και συναισθηματικά. Έχουμε λοιπόν μία Βασίλισσα Μπαστούνη, ζώδια φωτιάς, η οποία έρχεται όμως να σου δώσει ένα μήνυμα που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αυτοπεποίθηση αγαπημένη μου. Και αγαπημένοι μου, χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση. Χρειάζεσαι ενθουσιασμό, χρειάζεσαι και αποφασιστικότητα, χρειάζεσαι όμως και χρησιμοποίησε και την εσωτερική σου φωνή, τη διέστηση. Και έχουμε και έναν ακόλουθο ξυφόν, εδώ προσέχεις πάρα πολύ τις παρεξηγήσεις. Ο ακόλουθος ξυφόν σημαίνει και ανώριμη συμπεριφορά, σημαίνει βέβαια και θέματα εκπαίδευσης, δηλαδή εκπαιδεύεσαι, σημαίνει μαθαίνεις, σημαίνει ότι κοίταξες χρειάζεσαι και το χρόνο σου προκειμένου να πάρεις κάποιες αποφάσεις, γιατί το σημαίνει πέρα κερδίζω και χρόνο. Πρόσεξε όμως σε τυχόν μην εμπλακείς σε τυχόν κουτσομπολιά και σε τυχόν περίεργες καταστάσεις. Άκου, φιλτράρισε και μετά παίρνεις απόφαση για το πώς θες να πορευτείς. Οκ, εντάξει. Φεύγουμε το Σκόρπιο και πάμε το Ξώτης. Ο γερός το Ξώτης λοιπόν. Το θετικό είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχεις ανάγκη από μια περιπέτεια. Θέλεις λοιπόν, γιατί είσαι και ένα περιπετειώδες ζώδιο, που σημαίνει ότι το αναζητάς, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο βέβαιως, αλλά το αναζητάς, το ψάχνεις, θέλεις να βάλεις κάποιους στόχους. Εδώ λοιπόν ευνοείσαι, ώστε να βγεις εκεί έξω λίγο και να αρχίσεις να ψάχνεσαι τι είναι αυτό το οποίο εσένα σε γεμίζει και σου αρέσει. Πρέπει να το κάνεις. Τι είναι επαγγελματικά, πρέπει να βγεις εκεί έξω. Τι είναι θέμα συναισθηματικά, πρέπει να το ψάξεις λίγο. Τι είναι, θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι, κάντο. Θες να μάθεις κάτι, κάντο. Θες να μάθεις για φιλοσοφία, μες και είσαι και ένα φιλοσοφικό ζώδιο, μάθε για φιλοσοφία. Πήγαινε, γράψου. Δώσε εξετάσεις, πάρε μια πιστοποίηση, δεν ξέρω. Εδώ όμως σημαίνει ότι διευρύνομαι. Το νόημα, το θετικό είναι διευρύνομαι για το μήνα Ιούνιο. Το αρνητικό ποιο είναι? Πρόσεξε πάρα μα πάρα πολύ τα οικονομικά σου. Μην τζογάρεις. Στο λέω ξεκάθαρα. Μην τζογάρεις, πρόσεχε πάρα πολύ. Όταν λέω μην τζογάρεις, εννοώ δηλαδή ότι κοίταξε. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει κανέναν.
Γιατί πάλι εννοείται ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε περισσότερο εύνοια, άλλοι λιγότερο. Όμως, χρειάζεται μια προσοχή, το ρίσκο του τιμήματος να είναι περιορισμένο. Γιατί έχεις μια έφεση προς τα εκεί, μάλλον έχεις μια έφεση να χάσεις, να σου το πω έτσι, χρήματα μέσα από ένα ρίσκο που μπορείς να πάρεις. Ότι και καλά, α, ωραία, θα τζογάρω και θα βγάλω την καλή. Πρόσεξε το. Ξέρω εγώ, θα πας να παίξεις ένα τυχερό παιχνίδι ή θα συμπληρώσεις ένα δελτίο και λες, α, ωραία, θα ξεφύγω και θα πληρώσω το μηνιάτικο, ας πούμε, του σπιτιού. Που λέει ο λόγος, αντί να το δώσω, να το πληρώσω για το σπίτι, θα τα δώσω όλα, θα τα σπρώξω όλα τα λεφτά για να κερδίσω. Αυτά πρόσεξε. Το θετικό λοιπόν για σένα, αγαπημένε μου, λοιπόν, το ξότι είναι ότι ο Ποσειδώνας, κάτσαν στον πρώτο Ποσειδώνα, βρίσκεται λοιπόν στον τρίτο οίκο. Ποσειδώνας στον τρίτο οίκο. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με τη διέστηση. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με τις κρυφές αλήθειες. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με το συναίσθημα. Ο Ποσειδώνας έχει να κάνει με το χρόνο με τον οποίο χρειαζόμαστε. Ο Ποσειδώνας βέβαια έχει να κάνει και με την πνευματικότητα. Συνδέεται με την πνευματικότητα. Ένας πολύ πνευματικός, μια πολύ πνευματική ενέργεια. Άρα θα σου δώσει ίσως δύναμη και ενέργεια να μάθεις κάτι καινούργιο. Κάτι καινούργιο. Τρίτος οίκος είναι η έκφραση. Να εκφραστείς λοιπόν δημιουργικά μέσα από την πνευματικότητά σου. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική δήλωση. Από την άλλη, χρειάζεται να είσαι και προσγειωμένος στη γη. Πρόσεξε, όχι πράγματα extreme. Διότι είναι εύκολο για σένα να γίνεις extreme για τον τοξότη. Ακόλουθος λοιπόν εδώ μπαστούνι, πολύ συμβατή η ενέργεια με τη δικιά σου και έχουμε και ένα 4 μπαστούνι. Πολύ συμβατές οι ενέργειες, πολύ ενέργεια δηλαδή. Βάλε στόχους, προχώρα, να έχει κουράγιο, να ευχαριστηθείς τη διαδρομή και φυσικά να είσαι έτοιμος, έτοιμη να δεχτείς οποιαδήποτε ευκαιρία σου παρουσιαστεί, να την εκμεταλλευτείς και το λέω με θετικό τρόπο. Ο ακόλουθος εδώ πέρα σημαίνει καινούριο. Καινούριο, κάτι καινούριο σημαίνει κάτι καινούριο θέλεις να κάνεις, να φέρεις στη ζωή σου. Έχεις την εύνοια των άστρων, χρειάζεται και εσύ όμως λίγο να το ξεκουνήσεις, έτσι, μην περιμένεις έτσι παθητικά, προχώρα με δύναμη. Εγώ καιρός λοιπόν, ή εγώ καιρή. Για τους εγώ καιρούς, υπάρχει κάτι για σένα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για το μήνα Ιούνιο. Πρόσεξε πώς θα σου το πω. Συνδέεται με πολλά πράγματα. Συνδέεται όμως κυρίως με σένα και κυρίως με τις προσωπικές σου επιτυχίες, την προσωπική σου επιτυχία, όπου μπορούν αυτά να σου φέρουν περηφάνεια, να σε γεμίσουν πολύ θετικά, αλλά και να νιώθεις ολοκληρωμένος, ολοκληρωμένος. Αρκεί, πρόσεξε τι θα σου πω, αρκεί αυτό να έχει γίνει με θετικό τρόπο. Όχι με δόλιο τρόπο. Διότι ο εγώ καιρός είναι το ζώδιο της πολιτικής. Ο εγώ καιρός είναι το ζώδιο όπου κινείται υπόγεια και είναι ένας στρατηγός ο οποίος πολλές φορές κάνει κινήσεις σαν το σκορπιό, όπου ο εγώ καιρός κινείται πίσω από τη σκηνή, στο παρασκήνιο, κινείται στο σκοτάδι. Έχει τον Κρόνο, έτσι, η κυβερνήτης είναι ο Κρόνος. Αν αυτά τα κάνεις στο παρασκήνιο, η επιτυχία σου θα είναι προσωρινή, γιατί θα αποκαλυφθείς. Γιατί στο τέλος ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Και ποιος τρώει πρώτα? Τους εγώ καιρούς. Συμβολική σημασία, έτσι. Το αρνητικό λοιπόν εδώ είναι το εξής. Πρόσεξε πάρα πολύ και εσύ εδώ τις παρεξηγήσεις και γενικότερα τις σχέσεις σου με την οικογένειά σου, με τους ανθρώπους, πώς το λένε, γιατί θα χρειαστεί να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη σε αυτά τα οποία εκφράζεις και λες. Εντάξει, πολύ σημαντικό, η έκφραση, η επικοινωνία σου. Εδώ λοιπόν για σένα εγώ και έχουμε έναν, θα σου πω, έχουμε έναν ουρανό ο οποίος βρίσκεται στον πέμπτο οίκο. Ο πέμπτος οίκος είναι ο οίκος της τύχης. Ο ουρανός φέρνει αλλαγές. Ο πέμπτος οίκος είναι η τύχη. Εσύ λοιπόν εγώ και ρε, μπορείς να πάρεις ένα λογικό ρίσκο και να ρισκάρεις και να τζογάρεις λιγάκι. Εντάξει, μπορεί να είναι μια επένδυση, μπορεί να είναι μια αγορά, μπορεί να είναι οτιδήποτε για σένα. Χρειάζεται όμως προσοχή,
Ο ουρανός εδώ έχει μια ευνοϊκή τοποθέτηση για σένα. Ξαφνικές αλλαγές, ξαφνικά νέα, τα οποία θα σε χαροποιήσουν όμως. Εντάξει. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, μία βασίλισσα μπαστούνι. Έχεις βοήθειες κυρίως ίσως από μια γυναίκα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό τι σημαίνει, είναι να έχεις βοήθειες από μια γυναίκα, μπορεί όμως να σημαίνει και συμβολικά εσένα, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, όπου σημαίνει ότι χρειάζεσαι αυτοπεποίθηση. Και οι εγώκεροι, εγώκερίνες, ενώ έχουν εσωτερική δύναμη, παρουσιάζονται στον εξωκόσμο ως πολύ αδύναμοι και εκμεταλλεύσιμοι και εύθραυστοι, το οποίο ισχύει. Πρέπει λοιπόν να βγεις με μια διαφορετική ενέργεια, είναι μια ευκαιρία για σένα να το βιώσεις αυτό, γιατί θα πετύχεις, τα κέρδη σου θα είναι πάρα πολλά. Μπορεί αυτό το διάστημα πραγματικά να έχεις εύνοια, διέστηση και προστασία από κάθε τι κακό. Λοιπόν. Και το επόμενο είναι μια άλλη βασίλισσα. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Άκου τώρα να δεις. Εδώ φαίνεται ότι κυρίως κάποιες γυναίκες είναι εκεί για σένα να σε βοηθήσουν. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα. Αυτές λοιπόν είναι πολύ δυνατές, με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ρόλοι άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι είναι εκεί για να σου δείξουν τον δρόμο. Κοιτάνε στο μέλλον, κοιτάνε προς το μέλλον, σου δείχνουν το μέλλον. Σου δείχνουν λοιπόν το μέλλον. Τι χρειάζεται όμως, ποιες είναι οι συμβουλές τους, γιατί εδώ δίνουν δύο συμβουλές. Αυτοπεποίθηση, και αν ακόμα δεν έχεις, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει γεννηθεί έτοιμος με αυτοπεποίθηση, την χτίζουμε, έτσι. Άλλος τη χτίζει πιο αργά, άλλος πιο γρήγορα. Χτίσε την αυτοπεποίθησή σου με όποιο τρόπο βρεις εσύ και στη συνέχεια τι κάνεις, η αυτοπεποίθηση θα σου δώσει τη δύναμη να εκφράζεσαι ξεκάθαρα και με αλήθεια. Και αυτό είναι καλό και για σένα και για τους άλλους και για την οικογένειά σου και για τα επαγγελματικά σου. Ξεκάθαρες κουβέντες. Όχι στην πολυπλοκότητα. Όχι στο να θάβουμε πράγματα κάτω από το χαλί. Γιατί στην ουσία αυτό παθαίνεις. Ο εγώκερος αυτό παθαίνει. Βαριέται. Όχι ότι φοβάται. Καλά, μπορεί και να φοβάται. Βαριέται να αντιμετωπίσει τους άλλους ανθρώπους. Όχι, παράταμε και εσύ τώρα, σου λέει. Τι μου ήρθες τώρα και εσύ τώρα να μου πεις. Εντάξει. Δυνατές ενέργειες, δυνατότητα αλλαγών και μεταμόρφωσης. Πολύ σημαντικό εγώ και για το επόμενο διάστημα. Υδροχόος λοιπόν. Ο υδροχόος, τι έχει λοιπόν ο υδροχόος, ποιο είναι το θετικό του. Κάτι καινούργιο, ίσως έρθουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα σε εξιτάρουν. Αυτό μπορεί να είναι και επαγγελματικές γνωριμίες, μπορεί να είναι και ερωτικές γνωριμίες ή έντονο φλερτ. Και θα σε γεμίσει αυτό, ναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν σημαίνει ότι καταλήγει πάντα όλα καταλήγουν, πρέπει να καταλήγουν κάπου. Ξεκινάει μια αρχή, υπάρχει μια μέση και μπορεί να μην υπάρχει καμία συνέχεια. Αλλά μπορεί αυτό να σου δώσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για σένα να γεμίσεις πολλές τις μπαταρίες, να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να καταλάβεις ότι το έχεις. Είναι ένα μήνυμα, θέλεις ότι το έχεις, ότι μπορείς. Το αρνητικό ποιο είναι, πρόσεχε πολύ τα επαγγελματικά, διότι μπορεί να έρθουν κάποιες αναποδιές, κάποια ξαφνικά εμπόδια, τα οποία θα σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Θα σε βγάλουν λίγο έξω από τα νερά σου, να το πω. Με αποτέλεσμα να αποδιοργανωθείς λιγάκι. Τι έχουμε όμως εδώ πέρα για σένα, θα σου πω. Έχουμε λοιπόν μία πανσέλινο, η οποία γίνεται στις 24 περίπου Ιουνίου και θα έρθει να σου αποκαλύψει πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζεσαι πλέον στη ζωή σου και θα χρειάζεται να τα ξεκαθαρίσεις. Η πανσέλινος κλείνει κύκλους. Εδώ τώρα μπορεί να μιλάμε πίσω και για 6 και για 9 μήνες. Ανάλογα βέβαια με τον προσωπικό χάρτη του καθενός, γεγονότα, ξέρω δεν θα θυμάσαι ή μπορεί να θυμάσαι, μπορεί να είναι πολύ σημαντικά, που γίναν πριν 6 μήνες, πριν 9 μήνες και έρχονται τώρα στο πλήρωμα του χρόνου για να ολοκληρωθούν. Έχετε το υπόψη σου. Η πανσέλινος πάντα δείχνει μια ολοκλήρωση. Ο κύκλος, ο φωτεινός, ο οποίος μέσα στο σκοτάδι αρχίζει λοιπόν και ολοκληρώνει το κεφάλαιο αυτό για να ξεκινήσει κάτι καινούριο.
Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Εντάξει, βγήκε και εδώ. Μου πιάσει αστρολογικά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Καλό είναι. Χρειάζεται όμως να βρεις ισορροπίες. Όχι μόνο δουλειά, γιατί δεν δείχνει μόνο δουλειά. Και δεν δείχνει τίποτα άλλο. Υπάρχει οικονομική ευρωστία εδώ. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια, στη μεθοδό σου, στη δουλειά σου. Την κάνεις με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα. Αλλά πρόσεξε ότι αυτό σε τρώει εδώ, τρώει. Θέλω να δεις κάτι, τα βλέπεις αυτά τα ρούχα που είναι ξεχαρβαλωμένα. Δεν είναι τυχαία. Οι απεικονίσεις των καρδών ταρό δεν είναι τυχαίες. Έχουν βαθύτατους συμβολισμούς. Εδώ είναι η ρουτίνα, είναι η μονοτονία, είναι δεν έχω κανένα άλλο ενδιαφέρον παρά μόνο στα επαγγελματικά. Και η άλλη κάρτα είναι ο Ιεροφάντης. Εδώ λοιπόν έχουμε ζώδια γης, πράγμα που σημαίνει ότι με κάποιους ανθρώπους που συντονίζεσαι, που μπορεί να ανήκουν και στο ζώδιο, σε κάποια ζώδια της γης. Γενικά είναι και μια γειωμένη ενέργεια, χρειάζεται και μια περίοδος για σένα που θέλεις λίγο να περιμένεις τις καταστάσεις να οριμάσουν για να ολοκληρωθούν οι κύκλοι. Και ένας Ιεροφάντης, ο οποίος τι έρχεται να σου πει, ότι κοίταξε να δεις. Έρχονται πράγματα στην επιφάνεια και άνθρωποι, εδώ είναι ζώδιο Ταύρος, που είναι και στον αντίθετο πόλο σου, που είναι καρμικός αυτή η αντίθεση, που μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος καρμικός εδώ για να σε βοηθήσει. Να είναι και να ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Και να σου δώσει κάποιες πληροφορίες οι οποίες θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε στο ζώδιο Ιχθύς. Η Ιχθύς λοιπόν. Τι γίνεται με εσάς τους Ιχθύς για το μήνα Ιούνιο. Άκου να δεις το. Έχεις εύνοια, μεγάλη εύνοια, στο να βρεις λύσεις στα προβλήματα που σε απασχολούν με πολύ δημιουργικό τρόπο. Και περίεργο τρόπο. Δεν σας έχει τύχει πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα και βρήκαν μια λύση που λέμε εντελώς έξω από τη λογική, ας το πούμε. Είναι λογική λύση, αλλά είναι με έναν τρόπο προσδόκητο και λίγο αλλοπρόσαλλο και παρόλα αυτά το λύσανε. Τέτοια ενέργεια μιλάμε. Να βρεις λύση λοιπόν με λίγο περίεργους τρόπους. Η βαθύτητα του δικού σου πνεύματος σε βοηθάει να οραματιστείς αυτή τη λύση και αρκετοί από εσάς θα τα καταφέρετε, θα το βρείτε. Αυτό είναι το πολύ θετικό, διότι έτσι θα ενισχύσει και την αυτοπεποίθησή σου. Πώς λέμε πολλές φορές, παιδί μου, έχω ένα πρόβλημα κάτι, ξέρω εγώ, το στομάχι μου με καίει και παίρνεις λοιπόν, βρίσκεις μια κάτι εκεί, μια συνταγή, την παίρνεις και περνάει και λες, βρήκα μια παράξενη συνταγή, ανακατεύω αυτό, αυτό και αυτό και είμαι μια χαρά. Λέω το. Λέω ένα παράδειγμα εντελώς τυχαίο, ας πούμε. Στο αρνητικό ποιο είναι? Στρες. Είσαι σε μεγάλο στρες. Σου τρώει πολλή ενέργεια, σου τρώνε πάρα πολλή ενέργεια οι άνθρωποι γύρω-γύρω και στα επαγγελματικά αλλά και στα αισθηματικά σου. Νιώθεις ότι θέλεις να συγκεντρωθείς και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Αποδιοργανώνεσαι. Είναι αυτό που λένε και ο φλάτσα και ο εγκέφαλο. Και κάπου όλο αυτό σε αποσυντονίζει. Όμως τι γίνεται εδώ τώρα. Έχεις έναν Άρη στον 8ο οίκο. Και ο 8ος οίκος είναι ο οίκος όπου έρχεται να σε ανανεώσει. Να σε τρανσφορμάρει, ενώ δηλαδή να σε αλλάξει, να σου πει ότι έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις τα πράγματα στη ζωή σου με αρκετή ενέργεια. Και όχι μόνο αυτό, σε βοηθάει να ψάξεις ώστε να ενισχύσεις τη σχέση σου με τους ανθρώπους σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήσουν, αλλά επίσης και από άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι να σε εμπιστευτούν και αυτό να σε ευνοήσει και οικονομικά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Βέβαια. Εδώ έχουμε καθαρά Ποσειδώνα. Εδώ είναι ο κυβερνήτης σου. Ο Ποσειδώνας συνδέεται με τα ζώδια του νερού. Εδώ τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε ότι κοίταξε να δεις. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Για να μπορέσεις να λύσεις κάποια πράγματα, μπορεί να χρειαστείς να γυρίσεις ανάποδα. Να σκεφτείς με ανορθόδοξο τρόπο, με ανάποδο τρόπο. Χρειάζεται φυσικά υπομονή, χρειάζεται να έχεις πίστη, χρειάζεται όμως να τη δεις διαφορετικά. Να δεις διαφορετικά τα πράγματα. Για κάποιο λόγο επιμένει και πρέπει να γίνει. Διότι αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, διότι είναι και στην ψυχοσύνθεσή σου ηχθείς. Εσείς οι ηχθείς, όπου μπορείτε μέσα από αυτή τη βαθύτητα και την πολύ με έντονη μυστικιστική ένωση που έχετε με το θεϊκό πεδίο, με το σύμπαν, με ανώτερες, να το πω έτσι, σφαίρες, να κατεβάζετε ιδέες ή και στον ύπνο σας να πιάσετε ιδέες και να τις υλοποιήσετε. Να μην είναι μόνο ιδέες. Διότι οι ηχθείς έχουν ένα θέμα, έχουν απίστευτες ιδέες, είναι μυαλά απίστευτα μπροστά, έχουν απίστευτη διέστηση, αλλά όμως έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση μετά. Δεν βαριέσαι. Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό έχει βγει και μια αυτοκράτηρα εδώ, η οποία σου λέει ότι γιωμένες απόψεις, χρησιμοποίησε λοιπόν την εκφραστικότητά σου, και δεν είναι τυχαίο, έχουμε και δύο τριάρια εδώ, έτσι. Βέβαια, αυτό είναι ο αριθμός 12 κανονικά, αλλά έχουμε και δύο τριάρια εδώ. Εκφραστικότητα. Τα δύο τριάρια σημαίνουν εκφραστικότητα. Σημαίνουν επίσης ευτυχία. Σημαίνουν ολοκλήρωση. Σημαίνουν ωριμότητα. Σημαίνουν ευχαρίστηση. Άρα λοιπόν, γιατί ο 8ος οίκος συνδέεται και με την ευχαρίστηση και εννοούμε την ερωτική πράξη. Εντάξει. Αλλά για σένα λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδεθείς και με ανθρώπους και σε βαθύτερο επίπεδο. Και επίσης να καταλάβεις ότι εκεί έξω, στον κόσμο να το πω έτσι, υπάρχει και χαρά, διότι υπάρχουν και καλές σχέσεις. Υπάρχουν και πράγματα στα οποία μπορεί να σε κάνουν να αισθανθείς πάρα πολύ καλά και άνετα. Αυτά είχα να σας πω, αγαπημένοι μου. Μην ξεχάσετε να δείτε οπωσδήποτε την ανάλυσή μου για το σως έρχονται, αυτός είναι ο τίτλος της ανάλυσης, σως έρχονται πολύ σημαντικές ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Μπορείς και να το πληκτρολογήσεις, έτσι, ή να μπεις στο site μου, συγγνώμη, ναι, και στο site μου υπάρχει, μπορείς να μπεις και, και εδώ στο κανάλι μου, να ψάξεις με τη σειρά, να βρεις τις αναλύσεις μου και να το παρακολουθήσεις. Αυτά και άλλα πολλά όμορφα έρχονται, φίλες και φίλοι, γι' αυτό κάνε την εγγραφή σου, θα χαρώ πάρα πολύ. Έλα και σε ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη, διότι το κανάλι κοντεύει να φτάσει τους 21.000 συνδρομητές. Έλα, δεν θα χάσεις.